Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκτησε σκυλάκο. Τον Πίνατ. Τον Πίνατ, ο οποίος είναι συμπαθέστατος. Αλλά όπως ήταν φυσικό, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πλάνα του τελευταία του Πίνατ. Ναι, θα δεις. Εντάξει, αλήθεια. Υπάρχει. Ναι, θα δεις. Όχι, μισό λεπτό. Όπως. Δεν έπαθε κάτι το σκυλό. Αυτό λέω. Εντάξει, κατάλαβα την έννοια. Όπως είναι φυσικό, ο Πίνατ σε κάθε ευκαιρία που του δίδεται προσπαθεί να δραπετεύσει, έτσι. Είναι καθήκον, κάθε κρατούμενο. Το καταλαβαίνουμε αυτό όλοι. Δηλαδή, αν ήμασταν Πίνατ, με το χέρι στην καρδιά, ποιος θα έμενε εκεί μέσα. Έτσι, θα έφευγαμε από χαραμάδες. Θα περνούσαμε. Έτσι λοιπόν και ο Πίνατ, και υπάρχει βίντεο ντοκουμέντο τη στιγμή που ο Πίνατ προσπαθεί να δραπετεύσει. Τους απλούς καταθέτες, τους επιχειρηματίες, αλλά φυσικά κάνοντας πιο απλή, πιο εύκολη και τη δουλειά των υπαλλήλων των τραπεζών. Ευκαιρία να την κάνω τώρα που δεν βλέπει. Ανοίξτε την πόρτα να φύγω. Ανοίξτε πριν με βρήκα ένα κακό με τον κούλι. Δεν το θέλω άλλο τον παλιό καντέμι. Τι να κάνω, ρε γαμώτη, να προσπαθήσω να την ανοίξω με τηλεπάθεια. Τρίχες, πρέπει να πάρω φόρα και να πέσω πάνω στην πόρτα. Κοίτα, ρε ευκαιρία που χάνω τώρα που δεν βλέπει. Δεν φτάνω και τον πόμολο. Κερακάκι! Κερακάκι! Κάνε κάτι χρήσιμο στη ζωή σου, ρε, και άνοιξε την πόρτα να φύγω. Άντε, βρε, χαλβά! Τζίφος, πάω να σαλτάρω από το παράθυρο και όποιος βγει ζωντανός. Έτσι, ο Νέρμον. Δεν ξέρουμε τι έγινε στη συνέχεια. Κρίμα. Προσπάθεια.